πριν τις εκλογές του 2012, ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή εκμυστηρευόταν στις παρέες του τις πραγματικές του προθέσεις εάν έμπαινε στη Βουλή. Θα μπούμε στη Βουλή για να τη διανύσουμε αν θέλει ο Θεός. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Δηλαδή και που το λέω ευθέως. Και στην Ορθομοσία, στο Δημοτικό Συμβούλιο, που παλάμιζα το Ευαγγέλιο, ήταν ο καμίτης που έλεγε το λόγο και έλεγε ορκίζομαι στο Σύνταγμα για τους νόμους. Εγώ μούγκα, δεν την είπα αυτή τη φράση, γιατί δεν το πιστεύω αυτό το Σύνταγμα. Και αυτό επιχειρούσαν να κάνουν επί 7 χρόνια, μέχρι το 2019, όταν ο ελληνικός λαός τους γύρισε την πλάτη. Σχεδόν σε κάθε συνεδρίαση της Ολομέλειας, οι χρυσαυγίτες προκαλούσαν επεισόδια, εκτοξεύοντας ύβρις προς πάσα κατεύθυνση. Κυνηγητά, μασκοφόροι, κουκουλοφόροι που μας πήγαιναν μέσα. Δεν θα μας φοβήσουν τα φτυράκια του συστήματος, ούτε εσείς που είστε εκεί πέρα πάνω και προσπαθείτε να μας κόψετε την ομιλία. Λοιπόν, είμαστε δυνατοί για να αντέξουμε. Οι μελανότερες σελίδες του κοινοβουλίου γράφτηκαν από βουλευτές της Χρυσής Αυγής που προπυλάκιζαν όποιον έβρισκαν μπροστά τους. Αμέσως τώρα να σταματήσει. Όχι από μπροστά μου. Μιλάει. Δεν βλέπεις ότι μιλάω. Τύφος είναι αυτό τώρα. Παρακαλώ. Σας παίρνω. Τρία χρόνια νωρίτερα, ο Πύρος Δήμας ήταν αυτός που είχε κόψει τον αέρα στον Νίκο Μίχο όταν ο Χρυσαυγίτης επιχείρησε να χειροδικήσει κατά του Πέτρου Τατσόπουλου. Κινήθηκε και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αν δεν σηκωνόταν ο Πύρος Δήμας να του πήγε κάτσε κάτω, θα με έδερνε κανονικότατα. Λες, δεν τα ήταν η εποχή ακόμα που νιώθανε ότι μπορούν να κάνουν οτιδήποτε ακόμα και μέσα στην Ολομέλεια της Βουλής. Φύγε από εδώ πέρα, καλό. Καταρχήν φύγε από εδώ κάτω, πούμε και σκεφτέρα τώρα, έτσι. Κύριε Κάνσε. Φύγε από εδώ. Ησυχία. Την ίδια φασιστική πρακτική ακολουθούσαν οι χρυσαυγίτες και εκτός κοινοβουλίου και κατά αλλοδαπών. Ακόμα και κατά των δικαστών τους. Όπως αποκαλύπτει ο Ισίδωρος Δογιάκος στην Καθημερινή της Κυριακής, και αυτός και οι συναδελφοί του δέχτηκαν αρκετές επιθέσεις. Από την αρχή της ανάκρισης για αυτή την υπόθεση, τόσο εγώ όσο και οι ανακρίτριες Ιωάννα Κλάπα και Μαρία Δημητροπούλου δεχθήκαμε ύβρις, συκοφαντίες, απειλές, λιδωρίες, ψευδείς καταμηνήσεις από στελέχη της Χρυσής Αυγής με στόχο την απομάκρυνσή μας από την υπόθεση. Οι δικαστές ωστόσο δεν εκφοβήθηκαν και η Χρυσή Αυγή καταδικάστηκε ως εγκληματική οργάνωση. Μένει να δούμε σε λίγες ώρες αν θα αναγνωριστούν ελαφρυντικά σε όσους διεύθυναν την οργάνωση και σε όσους είχαν ενταχθεί σε αυτήν. Μιλάμε για 5,5 χρόνια δίκης και συνολικά για 7 χρόνια από τότε που έγινε το κακό. Τουλάχιστον οι σκληροπυρηνικοί θέλουν να χωθούν βαθιά μέσα στη φυλακή. Αργά το βράδυ της Δευτέρας ή από Τρίτη, το δικαστήριο θα ανακοινώσει και τις ποινές που θα επιβληθούν στους καταδικαστές της Χρυσαυγίτες.